Μπροστά σε ένα σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής βρέθηκε τα ξημερώματα ο Γιώργος Δαριβιανάκης από τους Αγίους 10 Ηρακλείου. Η εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα με στόχο τα μηχανήματα με τα οποία έβγαζε το μεροκάματο άφησε πίσω της τάχτη και απόγνωση, καθώς όπως λέει ο 35χρονος μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τα πάντα. Από εδώ πέρα ζούμε. Από αυτά τα μηχανήματα και εμείς δεν ξέρουμε πώς τα έχουμε αγοράσει. Με κόπο και με ίδρο. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι δουλεύουμε εδώ πέρα όλη η οικογένειά μας, από εδώ ζούμε, από τα ξύλα. Και να κάνω και μια δουλειά με παλιό σίδερα. Λοιπόν, τώρα δεν δουλεύω το φορτηγό, διότι δεν υπάρχουν σίδερα. Λοιπόν, το τσαπάκι έκανε ο αδερφός μου μια δουλειά, έκανε ένα μεροκάματο. Αυτά. Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο πριν από τις 5 το πρωί και όταν έφτασε η πυροσβεστική ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθούν τα μηχανήματα καθώς όπως φαίνεται ο δράστης τα περιέλουσε με βενζίνη. Και της είπεξε έτσι μια τάκ και με το χτύπο έγινε πίσω η πέτρα, έκατσε εδώ και πέταξε στρα το μπουκάλι με τη βενζίνα που ήταν εκεί πέρα. Όπως καταγγέλει ο ιδιοκτήτης, αφορμή για την καταστροφή στάθηκε ο καυγάς που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε κάτοικο της περιοχής και τον αδελφό του, εξαιτίας της προκλητικής και προσβλητικής συμπεριφοράς του πρώτου. Μάρτυρες του επεισοδίου έγιναν οι θαμώνες του καφενείου, όπου ξεκίνησε η αντιδικία, η οποία κατέληξε στην απειλή της καταστροφής, σύμφωνα με τον 35χρονο. Απείλησε και χάμε τον αδελφό μου ότι θα πάω και θα σε καταστρέψω. Και σένα και όλους. Λοιπόν, ήρθε και μας εκατάστρεψε. Μεγάλη καταστροφή, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται εδώ, πουθενά δεν πρέπει να γίνονται και ειδικά στα χωριά που είμαστε κλειστή κοινωνία. Λίγη ώρα αργότερα τα μηχανήματα λαμπάδιασαν. Πήδηξε το δίχτυ, ήταν εδώ πέρα ένα μπουκάλι με βενζίνα, το πήρε, πήγε έτσι και έβαλε φωτιά από εδώ. Όπως φαίνεται ο φερόμενος ως δράστης πέρασε τα σειρματοπλέγματα και έριξε βενζίνη πάνω στο μηχάνημα. Πήρε και αυτό το τσουβάλι και το έβαλε εδώ στη γωνία, να κοιτάξει από εδώ. Λοιπόν, και του έβαλε φωτιά εδώ και πήρε και το φορτηγό. Αυτός καταστράφηκε, τώρα τελείωσε. Τώρα πρέπει να ψάχνει για δουλειά και πού να βρει. Δεν υπάρχουν δουλειές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη προσαχθεί και κρατείται από τις αστυνομικές αρχές που συνεχίζουν μαζί με την πυροσβεστική τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Του νου του ανθρώπου κάτι πρέπει να του κάνουν. Γιατί δεν πρέπει να κάτσει εδώ στο χωριό. Για μένα προσωπικά πρέπει να φύγει από εδώ από το χωριό. Προσωπικά για μένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, η πυροσβεστική έκανε τη δουλειά της.